Όλα είναι μέσα μας, φίλε μου, φίλοι μου και φίλες και φίλοι. Εδώ με την Μικέλα την Καϊγάρη, τη θετική μας ψυχολόγο. Τι κάνετε? Στην τελευταία μας εκπομπή για το 2022. Ναι, αλλά έχουμε πολλά στο 2023. Το οποίο θα είναι γεμάτο ευχές και στόχους ή ευχές και στόχους. Κοίταξε, έχουμε την τάση να λέμε ότι είναι ή το ένα ή το άλλο. Είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο. Mm-hmm. Λοιπόν, η Μικέλα Καϊκάρη, η θετική μας ψυχολόγος, η life coach της Σεραφίνας, ναι, θα μας πει και τα στοιχεία της, εκτός από το TikTok που το έχει σταματήσει. Γιατί το έχει αποκλειμένο, από ό,τι καταλάβατε. Λοιπόν, ναι, το τηλέφωνο είναι 6932-804-864, το γραφείο στη Δημοκρατία 42 εδώ στη Ραφίνα, στα social media να μιλάς μικρή λατινική χαρακτήρες, site www.namilas.gr, στο YouTube επίσης να μιλάς, γενικά όλα είναι να μιλάς και TikTok. Φίλοι μου, επειδή μου έχει υποσχεθεί ότι θα μου φτιάξει εμένα το TikTok και δεν το έχει κάνει, γι' αυτό δεν ξεμπροστιάζω κατά φορά. Γιατί εκτός από ψυχολόγος, είναι και άριστη με τα κοινωνικά δίκτυα. Ναι, ναι. Και όχι, δασκάλα μου, μου έχει μάθει πολύ ωραία πράγματα. Τώρα με βάλανε χθες να σκεφτώ να κάνω και, πώς τα λένε, podcast για να μ' ακούνε. Δεν ξέρω ακόμα πώς. Άμα το βρω και αυτό, θα στο μάθω και αυτό. Να κάνουμε και podcast μαζί. Το βλέπω στο το podcast που το γράφουν σε κάποιες σειρές. Ναι. Πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Γιατί εμείς τι είμαστε. Τρεις. Όλα θα τα κάνουμε. Τρεις σεζόν είμαστε μαζί. Αγαπητοί μου, επειδή βλέπετε ότι μόνο στην εκπομπή της Μικέλλας, της Καϊκάρη, υπάρχει και αυτό το φανταστικό τρέιλερ. Δεν το κάνω εγώ. Νομίζω το κάνω εγώ. Μην πάρω και τα εύσημα. Θα κάνει η κυρία Καϊκάρη όλα. Έτσι. Το οποίο μου έχει επίσης και αυτό έχω υποσχεθεί. Δεν βρίσκει χρόνο η κυρία Τράση που εδώ. Μην με ξεπροστιάζεις έτσι. Και εσύ φταίς. Ευχές ή στόχοι. Οι γιορτές έχουν ήδη ξεκινήσει. Έτσι. Τα Χριστούγεννα πρωτομηλών. Φτάνουν. Δηλαδή σήμερα έχουμε 17. Όπως έχουμε πολύ λίγες μέρες μπροστά μας. Μια εβδομάδα. Οι ευχές πάνε και έρχονται. Για τις ευχές λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα. Αλλά και για τους στόχους. Πώς συνδέονται, Μικέλα, αυτά μεταξύ τους? Κοίταξε, όντως είναι η περίοδος των γιορτών τώρα των Χριστουγέννων. Είναι κατεξοχήν περίοδος ευχών. Όλοι ευχόμαστε ο ένας τον άλλο. Οι ευχές έρχονται είτε από κοντινούς μας ανθρώπους, είτε από ευρύτερα από το κοινωνικό μας. Και τώρα με τα κοινωνικά δίκτυα και όλα. Βέβαια. Η διαφορά με τις υπόλοιπες όμως γιορτές, τις ονομαστικές μας, γενέθλια, επετείους, είναι ότι οι ευχές που ανταλλάσσουμε τώρα, αυτή την περίοδο, είναι πιο αυθόρμητες. Είναι πιο αληθινές, πιο ειλικρινείς και όχι τόσο πολύ ως κοινωνική υποχρέωση. Δηλαδή, μας βγαίνει πηγαία. Τώρα, οι στόχοι πώς συνδέονται? Είναι απλό. Οι στόχοι ουσιαστικά είναι ευχές και όνειρα που τους βάζουμε σε ένα πλάνο και προσπαθούμε να τους πραγματώσουμε. Δηλαδή, η διαδικασία της μετουσίωσης μιας ευχής σε πραγματικότητα την ονομάζουμε στόχο. Λοιπόν, η περίοδος των γιορτών, Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς που καταφθάνει, είναι μια περίοδος πιο φορτισμένη συναισθηματικά. Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό, για πες μας. Γιατί έχουμε συνδέσει τα Χριστούγεννα με οικογένεια, με πολύ αγαπημένους ανθρώπους. Αυτές οι ημέρες προσφέρονται για έντονα συναισθήματα. Είμαστε γενναιόδοροι με τα συναισθήματά μας γενικά. Και ξυπνάνε αυτά τα συναισθήματα από τον υπόλοιπο χρόνο, πολλές φορές τα καταπιέζουμε. Ξέρεις, οι γιορτές είναι πάντα, αυτές οι γιορτές είναι η ευκαιρία μας για να βγάλουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Να νιώσουμε και αγαπητοί, να νιώσουμε μοναδικοί, να προσφέρουμε στους δικούς μας δώρα, ξέρεις, για να δείξουμε και την αγάπη μας. Να προσφέρουμε στους ανθρώπους μέσω φιλανθρωπίας κτλ. Να προσφέρουμε στον εαυτό μας στιγμές. Να μας καλομάθουμε, να μας προσφέρουμε στιγμές, έτσι, για να μας ανταμείψουμε για όλο τον υπόλοιπο χρόνο, που ουσιαστικά για να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την ψυχρή καθημερινότητα που καλούμαστε, καταπιέζουμε τον καλό μας χαρακτήρα. Πρέπει να δείξουμε και πιο ψυχρή. Και ναι, οι γιορτές ξυπνούν τα πιο όμορφα συναισθήματά μας, γιατί ξυπνάει το παιδί μέσα μας. Ξυπνάει αυτό το παιδάκι και θέλουμε ουσιαστικά να το μεγαλώσουμε, να το αγαπήσουμε, με εξής, όλο αυτό το πολύ παιδικό και αθώο που έχουμε μέσα μας. Τώρα, όσο για την πρωτοχρονιά, από μόνο της είναι αισιόδοξη. Είναι η μετάβαση. Βέβαια, οι προσδοκίες για το νέο έτος είναι πάντα πάρα πολλές. Η κυριότερη είναι ότι το νέο έτος θα είναι πάντα πολύ καλύτερο από το παλιότερο. Και αυτό είναι καλό, να είμαστε αισιόδοξοι. Ναι, υπάρχει όμως και ένας ρεαλισμός. Το ναι δεν το παίζουμε πολύ μεγάλο. Ναι, γιατί υπάρχει και ο ρεαλισμός, γιατί είναι πολύ καλά το να είμαι αισιόδοξη.
Αλλά άμα κάνω τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο κάθε χρόνο, μην περιμένω ότι θα έχω άλλα αποτελέσματα. Ακριβώς. Για να είναι καλύτερος ο νέος χρόνος, θα πρέπει να το πάρουμε εμείς λίγο αλλιώς. Να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο της σκέψης μας, τον τρόπο της δράσης μας. Ο νέος χρόνος, όσες προσδοκίες και να του έχουμε φορτώσει, δεν είναι τζίνι να πραγματοποιήσει τις ευχές μας. Πρέπει να αναλάβουμε και εμείς κάτι να κάνουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Οι ευχές λοιπόν που ανταλλάσσουμε αυτές τις γιορτινές μέρες, πόσο πειράζουν γενικά την ψυχολογία μας? Κοίταξε, οι ευχές παίζουν πάντα το κυριότερο ρόλο. Και αυτές τις μέρες είναι και πρωταγωνιστής για την ψυχολογία μας. Αν το βάλεις κάτω και το σκεφτείς έτσι σοβαρά και πιο ρεαλιστικά, καθαρά, οι ευχές που δεχόμαστε, εκτός από την ευχαρίστηση, μας δίνουν και ένα ακόμα πολύ σημαντικό πράγμα. Μας δίνουν το κίνητρο, λένε motivation. Δηλαδή καλούμαστε όλοι εμείς να πάρουμε αυτές τις ευχές και να τις κάνουμε πράξη. Με το να τις μετατρέψουμε σε στόχους. Όταν το κίνητρο λοιπόν που έχουμε για την επίτευξη ενός στόχου είναι ισχυρό, τότε αυξάνονται και οι πιθανότητές μας να το καταφέρουμε. Γι' αυτό λοιπόν τις ευχές να τις δεχόμαστε, να τις μοιράζουμε απλόχερα, δεν στοιχίζουν τίποτα, αλλά η αξία τους είναι ανεκτήμητη. Έχεις δίκιο. Ίσως η πιο κλασική ευχή και η πιο σημαντική που λέμε όλοι μας αυτές τις μέρες και γενικά είναι η υγεία. Πώς θα μπορούσε αυτή η ευχή να μετατραπεί σε στόχο? Ναι. Και η οποία ευχή, για την υγεία δηλαδή μιλάω, μέχρι την πανδημία δεν είχε την ίδια ισχύ, δεν τη λέγαμε με την ίδια θέρμη. Τη διατυπώναμε χωρίς να έχουμε πλήρη επίγνωση του πόσο εύθραυστη είναι και πόσο σημαντική. Δηλαδή. Μπράβο. Ήταν πιο τυπική. Η υγεία μας εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Και μπορεί να μεταφραστεί και σε πάρα πολλούς στόχους. Για παράδειγμα, να έχω μια καλύτερη διατροφή. Να βάλω περισσότερη άσκηση, να αγχώνομαι λιγότερο, να έχω πρόληψη, δηλαδή να πάω να κάνω τις προγνωστικές μου εξετάσεις, να κόψω τις επιβλαβείς συνήθειες, εθισμούς κλπ. Επίσης, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η υγεία που λέμε δεν είναι μόνο η σωματική υγεία, είναι και η ψυχική υγεία. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ναι, και έχεις δίκιο γιατί το ξεχνάμε και θεωρούμε μόνο τη σωματική υγεία. Ακριβώς. Λανός υγείας είναι σωματική υγεία. Ναι, είμαστε δύο σε ένα, νοικοκυρεμένα. Συνεπώς και από εκεί ξεπηδούν νέοι στόχοι, πνευματική και ψυχική ανάπτυξη. Να ενισχύσουμε την αυτοεικόνα μας, να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψη μας, να διεκδικήσουμε περισσότερα. Να βάλουμε στην καθημερινότητά μας ενασχολίες που μας ευχαριστούν ή να ξαναπάρουμε τον έλεγχο της ζωής μας. Τέλος πάντων, έχουμε πάρα πολλούς στόχους που θα μπορούσαμε να βγάλουμε και από την υγεία. Καθαρά ως ευχή. Ας μιλήσουμε και για άλλη μια ευχή τώρα, εκτός από την υγεία, την αγάπη. Πώς μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε στόχο, την ευχή αυτή, την πολύ ωραία ευχή? Είναι η πιο ωραία ευχή. Και πάλι και αυτήν την ευχή, μέχρι πρώτην, όχι πολλά χρόνια πριν. Δεν την αναφέραμε καθόλου, δεν ήταν μέσα στο ευχολόγιο μας. Πόσο δίκιο έχεις. Καθόλου. Τα τελευταία χρόνια ανακαλύψαμε ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας και ίσως επειδή την θεωρούσαμε αυτονόητη, είτε επειδή λέγαμε και υπάρχει έκφραση «η αγάπη δεν τρώγεται», ίσως επειδή ο καθένας μας την αντιλαμβάνεται διαφορετικά, τα αποτελέσματα της ωστόσο είναι το ίδιο ευεργετικά για όλους μας. Η αγάπη στην ψυχολογία μας είναι πάρα πολύ σημαντική και γι' αυτό την καθιστά απαραίτητη για καλή ζωή, για μια καλή ζωή. Το πρόβλημα με την αγάπη είναι ότι φέρνει και μια ευθύνη. Μας φορτώνει μια ευθύνη. Τα λες πολύ ωραία. Βλέπεις, κάποιος μπορεί να αγαπήσει, μάλλον δεν μπορεί να αγαπήσει, αν δεν έχει μάθει πρώτα να αγαπάει τον εαυτό του. Και εκεί πέρα οι περισσότεροι δεν το κάνουμε με μεγάλη επιτυχία. Ένας λοιπόν στόχος που θα μπορούσαμε να βάλουμε για τη νέα χρονιά είναι να αγαπήσω τον εαυτό μου. Να με μάθω και να με αγαπήσω. Και επειδή στην καθημερινότητα, η καθημερινότητα μας γίνεται πάρα πολύ πιο εύκολη όταν υπάρχει αγάπη, ακόμα και αν δεν είναι η συντροφική αγάπη, να είναι η γονεϊκή ή οτιδήποτε, ένας άλλος στόχος θα μπορούσε να είναι να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να αισθανθεί αγάπη, να τη βιώσει, να την δώσει, να μην φοβηθεί ότι θα πληγωθεί και γενικά να την αφήσει να τον ευεργετήσει, να μας ευεργετήσει όλους. Γενικά όλες οι ευχές μετατρέπονται σε στόχους. Ναι. Αυτών των ημερών, γενικά οι ευχές. Κοίταξε, περισσότερες ευχές έχουν να κάνουν με επιλογές.
Δηλαδή, ας πούμε την ευτυχία. Α, πολύ ωραία ευχή, πολύ γενική όμως. Ο σκοπός της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η κατάκτηση της ευτυχίας. Όλοι αυτοί κυνηγάμε. Δεν χρειάζεται όμως να την ψάξουμε τόσο μακριά όσο νομίζουμε. Είναι μέσα μας. Είναι επιλογή η ευτυχία. Η ευτυχία δεν έχει μέτρο, δεν μετριέται και δεν έχει και χρονική διάρκεια. Δηλαδή, μπορεί ο καθένας μας να αισθανθεί ευτυχία ακόμα και στην πιο μικρή καθημερινή στιγμή. Αυτό που λέμε στιγμές ευτυχίας. Ναι. Μπορεί να διαρκέσει ελάχιστο, μόνο μερικά δευτερόλεπτα, αλλά η ευεργετική της ικανότητα κρατάει πάρα πολύ. Τώρα, όταν κάποιος δεν πιστεύει στην ευτυχία, δεν πρόκειται να την βιώσει ποτέ. Ναι, έτσι είναι. Η ευτυχία είναι φιλοσοφία ζωής, είναι τρόπος σκέψης. Αν κάποιος την ψάξει έξω από αυτόν, ψάξει την ευτυχία και τη βασίσει σε κάποιον άλλον, τότε σίγουρα δεν θα την βρει. Σήμερα τα λες, όχι ότι για τις άλλες φορές, αλλά... πάρα πολύ. Ναι, ήταν για να τον κλείσουμε ωραία το χρόνο. Τώρα, πόσους στόχους μπορούμε να βάλουμε από εκεί. Άπειρος και ο καθένας μας κάτι διαφορετικό, γιατί αυτό που βιώνω εγώ σε ευτυχία, εσύ μπορεί να μην το βιώνεις ανάλογα. Οπότε, ίσως ένας στόχος που θα μπορούσαμε να βάλουμε έτσι πιο γενικά, είναι τη νέα χρονιά να επιλέγω να κάνω αυτό ή κάτι άλλο, ή δεν θα κάνω αυτό ή κάτι άλλο, θα το εντάξω στην καθημερινότητά μου, γιατί αυτό με κάνει ευτυχισμένο. Πριν μιλήσουμε, αναφερθούμε στη νέα χρονιά, ναι, και στις ελπίδες που... Είναι ελπιδοφόρα, ναι. Θα φέρει πολλές ελπίδες, λοιπόν. Ας πούμε λίγο και για την τύχη. Τελικά ευνοεί τους τολμηρούς η τύχη, Μιγέλα? Ναι, κοίταξε, και η τύχη και πάλι είναι πολύ υποκειμενικό. Και πολλές φορές τις προσάπτουμε τις επιτυχίες μας και τις αποτυχίες μας, έτσι πάλι βρήκαμε και το φορτώνουμε. Η αλήθεια όμως είναι ότι η επιτυχία, η αποτυχία είναι απλά συνέπειες των δικών μας επιλογών και των δικών μας πράξεων. Μία ατυχή συγκυρία για μένα μπορεί να είναι πολύ τυχερή για σένα, γιατί εσύ έχεις κάνει άλλες επιλογές, έχεις δράσει αλλιώς, οπότε απολαμβάνεις αυτό. Η τύχη ως τύχη, έτσι όπως την εννοούμε, θα υπήρχε αν εγώ, χωρίς να παίζω τζόκερ, μου καθόταν τριπλό τζακπότ. Ναι, αυτό θα ήταν τύχη. Αν δεν αναλάβω όμως εγώ δράση, η τύχη δεν είναι ούτε παρούσα, ούτε απούσα. Δεν υπάρχει. Την τύχη λοιπόν τη φτιάχνουμε μόνοι μας και ίσως ευνοεί περισσότερο τους τολμηρούς. Σίγουρα δεν ευνοεί τους παράτολμους ή τους ρυψοκίνδυνους και σε καμία περίπτωση δεν ευνοεί τους άτολμους. Αυτό είναι σίγουρο. Τι γίνεται τώρα με τη νέα χρονιά? Πολλοί την παρομοιάζουμε, λέμε, ένα κενό βιβλίο. Είναι αλήθεια? Είναι κενό βιβλίο ή είναι νέα χρονιά? Ναι, θα μας αφήσει. Στα μπουλαράζα. Μια σελίδα λευκή, λοιπόν, που ξεκινάει. Ναι. Ο πρώτος πρώτου. Πολύ ποιητικό έτσι και ρομαντικό και θα μας ανακούφιζε να είναι έτσι, αλλά δυστυχώς το βιβλίο αυτό που ξεκινάει είναι συνέχεια του προηγούμενου. Είναι sequel. Αν δεν βρούμε τι δεν πήγε καλά στο προηγούμενο, αν δεν κλείσουμε τους λογαριασμούς που είχαμε ανοίξει σε προηγούμενα κεφάλαια, δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαγράψουμε τα πάντα και να τα ξεκινήσουμε όλα από την αρχή. Δεν σβήνονται. Το παρελθόν μας και οι επιλογές του παρελθόντος μας έχουν φέρει στο σήμερα. Οι επιλογές που κάνουμε σήμερα θα επηρεάσουν το αύριο. Δεν είμαστε σαν τους υπολογιστές που αν τους κάνεις ένα format σβήνουν τα πάντα και ξεκινάμε από την αρχή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει σε καμία των περιπτώσεων ότι θα ξαναγράψω την ίδια ιστορία. Οφείλω να κρατήσω τον ίδιο πρωταγωνιστή, απλά έχοντας κλείσει προηγούμενα κεφάλαια που λέγαμε, να πάει ο ίδιος αυτός ο πρωταγωνιστής μπροστά με μεγαλύτερη σοφία που έχει πράξει από τον προηγούμενο χρόνο, με εμπειρία, επίγνωση και να είναι έτοιμος για νέες περιπέτειες. Από την πρώτη κιόλας σεζόν που είχαμε ξεκινήσει τις εκπομπές μας, είχαμε μιλήσει για το κλείσιμο του χρόνου, την ανασκόπηση. Ναι. Και πόσο σημαντική είναι η ανασκόπηση του χρόνου που μας αποχαιρετά. Ναι. Θα μπορούσαμε έτσι επιγραμματικά να πούμε τους λόγους που είναι απαραίτητη αυτή η ανασκόπηση? Κοίταξε, έχουμε πει ότι είναι βαθιά ριζωμένο μέσα μας ότι ο νέος χρόνος μαζί με τον νέο χρόνο ξεκινά και ένα νέο κεφάλαιο και αυτό είπαμε ότι είναι εν μέρη πραγματικότητα. Νέα πλάνα, νέα σχέδια, αισιοδοξία, όλα αυτά είναι υπέροχα, δεν το συζητάμε.
Μας κάνουν όμως και παρασυρώμαστε με υποσχέσεις στον εαυτό μας, αλλά και στους δικούς μας, που θεωρούμε τώρα ότι είναι απόλυτα ρεαλιστικές, αλλά έρχεται το αύριο και μας διαψεύδει. Γιατί τις παίρνουμε ο λίγο τι ελαφρά την καρδία. Και δεσμευόμαστε για πράγματα που θα μείνουν έτσι, απλά θεωρούνται, και κάποια στιγμή θα γίνουν βαρύδι. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος της χρονιάς, καλούμαστε να δούμε πώς από αυτά που είπαμε πέρσι τέτοια εποχή, τα έχουμε πραγματώσει. Το θυμόμαστε. Λογικά, ναι, αν ήταν κάποιος στόχος, κάποια βαθιά μου επιθυμία, κάποιο θέλω μου, δεν γίνεται να το ξεχάσεις. Καλό να τα γράφουμε κιόλας. Ναι, πάντως όταν θέλω κάτι πολύ, αυτό πλημμυρίζει το είναι μου. Ναι, δεν γίνεται να το ξεχάσω. Όλα τα υπόλοιπα που είναι σε μετριότητα, καλό είναι να μείνουν εκεί πέρα στη μετριότητα. Θα δώσουμε όμως το ίδιο παράδειγμα που είχαμε δώσει τότε, αν θυμάμαι καλά. Τότε ήμασταν και σε καραντίνα και μας είχε λείψει πολύ η εστίαση. Και είχαμε δώσει παράδειγμα για την εστίαση. Λοιπόν, πάμε σε μια ταβέρνα και δίνουμε την παραγγελία μας. Το θυμάμαι αυτό. Ναι. Λοιπόν, αυτές είναι οι υποσχέσεις που δίνουμε στην αρχή της χρονιάς. Τρώμε, μιλάμε, διασκεδάζουμε ή δεν διασκεδάζουμε με την παρέα που επιλέγουμε ή που δεν έχουμε απόλυτα επιλέξει. Τέλος πάντων, αυτό αντιπροσωπεύει τη χρονική στιγμή, τη διάρκεια του χρόνου μας. Στο τέλος έρχεται ο λογαριασμός. Πάντα. Ναι. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι και ο απολογισμός. Δεν πρέπει να ξέρουμε αν αυτά που παραγγείλαμε ήρθανε. Αν μας άρεσε η μουσική. Πολύ παραστατικά αυτά. Ναι, έτσι είναι. Αν θα πληρώσουμε κάτι τζάμπα χωρίς να μας έχει έρθει ποτέ. Θα τα ακούσει ο σερβιτόρος, έχω παράπονα. Θα πάρουμε πακέτο για το σπίτι. Δηλαδή θα τα κουβαλήσουμε για την επόμενη χρονιά. Και στην τελική, αυτή την επόμενη χρονιά, θα πάμε στην ίδια ταβέρνα. Με τα ίδια άτομα. Θα παραγγείλουμε μια από τα ίδια. Ο απολογισμός έχει να κάνει λοιπόν με την πλήρη απογραφή. Απογράφουμε την επιλογή μας για την ταβέρνα, δηλαδή στο περιβάλλον που κινούμαστε. Μας αρέσει ή θέλουμε κάτι να αλλάξουμε σε παρέα, σε ανθρώπους που επιλέγουμε ή σε μουσική, ας πούμε. Αναθεωρούμε τις δράσεις μας, τις πράξεις μας ανάλογα με τις συνθήκες και ο λογαριασμός που μας δείχνει τελικά αν όλες οι παραπάνω επιλογές ήταν άξιος του αντιτίμου που πληρώσαμε. Ο απολογισμός λοιπόν είναι απαραίτητη διαδικασία. Έτσι, για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες δηλαδή, για την επίτευξη των στόχων που θα θέσουμε για την νέα χρονιά. Ναι, είναι απαραίτητος. Είναι τελείως απαραίτητος. Κοίταξε να δεις, αν δεν ξέρεις ποια κεφάλαια της προηγούμενης χρονιάς δεν σου άρεσαν ή σου έλειψαν, δηλαδή δεν τα έκανες, πώς θα μπορέσεις να πας για καινούργια. Δεν μπορείς. Έτσι. Οι γυναίκες περισσότερο θα ταυτιστούν με το παράδειγμα αυτό. Αν δεν κάνω ένα πολύ καλό ξεσκαρτάρισμα στην ντουλάπα μου, δεν ξέρω ποια ρούχα μου λείπουν από την καρταρόμα μου, συνεπώς δεν μπορώ να πάω να τα αγοράσω. Για να ζήσω λοιπόν κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, για να πετύχω δηλαδή κάποιον καινούριο στόχο μου, πρέπει να έχω κάνει χώρο στο μυαλό μου, στη ζωή μου, για να μπορέσει αυτό να μπει. Αν δεν τακτοποιήσω τις παλιές μου υποθέσεις, θα αποτελέσουν και βαρύδι και τροχοπέδι για τις καινούριες. Τι χρειάζεται λοιπόν κανείς για να κλείσει ταμείο για το 2022 και να προχωρήσει προς το 2023 που έρχεται ολοταχώς. Τι μπορώ να το σπουδαίω. Αρχικά διάθεση, θάρρος, ειλικρίνεια, οργάνωση και συνέπεια των λόγων με τις πράξεις. Τα λες έτσι τόσο απλά, λες και τόσο πολύ εύκολο να τα κάνουμε όλα αυτά. Βέβαια. Δεν θέλει και πολλά δηλαδή. Όχι. Φαντάζομαι ότι υπάρχει και κάποια μέθοδος. Γιατί αλλιώς δεν θα ανέφερε στην οργάνωση. Ναι, κοίταξε, την οργάνωση το λέω συνεχώς, το τονίζω. Γιατί χρειάζεται καθημερινά μια πολύ καλά οργανωμένη σκέψη, παράγει οργανωμένες δράσεις, οδηγούν σε οργανωμένη ζωή, άρα σε μια πολύ πιο καλή ζωή, με λιγότερο άγχος. Όταν είσαι οργανωμένος δεν είσαι τόσο αγχωμένος. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση χρειαζόμαστε οργάνωση. Ναι, υπάρχουν στάδια για να γίνει εύκολα ένας απολογισμός. Και αυτό γιατί η σκέψη από μόνη της είναι χαοτική. Πηδάει από το ένα μέρος στο άλλο. Ξεκινάς να σκεφτείς κάτι, ξεπετάγεται ένας λογαριασμός ΔΕΗ, ας πούμε, αμάν, και έχεις πάει σε άλλο κατευθείαν. Έτσι λοιπόν και στον απολογισμό, αν δεν το κάνεις οργανωμένα, πελαγοδρομείς. Μπορούμε να αναφέρουμε αυτά τα στάδια που μας είπες. Ναι. Σε πρώτο στάδιο πρέπει να εντοπίσουμε και να καταγράψουμε τη σημερινή μας κατάσταση. Ανατομέα, δηλαδή για τον εαυτό μου, στην εργασία μου, στην οικογένειά μου, οργανωμένα.
Προσπαθώ να διακρίνω σε ποιους τομείς είμαι αρκετά ικανοποιημένος, πολύ ευχαριστημένος και σε ποιους δεν είμαι τόσο ευχαριστημένος. Καταγράφω έστω και νοερά τις επιτυχίες μου και τις αποτυχίες μου, πάλι χωρισμένα σαν τομέα. Εκεί πέρα φαντάζομαι στον τομέα που είσαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, δεν έχεις να μετρήσεις και πάρα πολλές αποτυχίες. Και μετά από αυτήν την τυπική ουσιαστικά καταγραφή, περνάμε στο ζουμί, στην ουσία της υπόθεσης, για να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε με καθαρό μυαλό σε αποφάσεις συνειδητές αλλά και δεσμεύσεις. Προχωράμε λοιπόν σε ερωτοαπαντήσεις. Τι βλέπω πίσω από όλα αυτά που μου έχουν συμβεί. Αυτό είναι, πάλι το έχουμε πει σε πάρα πολλές εκπομπές, είναι κουραστικό υποτίθεται, αλλά είναι άκρως απαραίτητο το να σκεφτόμαστε από πού πηγάζει το οποιοδήποτε συνέστημα ή οποιαδήποτε πράξη μας κτλ. Γιατί μόνο αν βρούμε την αιτία θα καταπολεμήσουμε και την... ναι, πώς ήμουν τότε και πώς είμαι τώρα. Τι έχω μάθει από όλη αυτή την εμπειρία, από όλον αυτό το χρόνο που πέρασα, από τις αποτυχίες μου και τις επιτυχίες μου. Αν έχω αναπτύξει κάποια καινούργια ικανότητα, αντίληψη, αν έχω πάρει κάποια γνώση. Δηλαδή το τι πήρα από αυτόν τον χρόνο. Αν ανέπτυξα την αυτοπεποίθησή μου. Πολύ σημαντικό και αυτό. Και αφού απαντήσουμε και σε αυτά ξεχωριστά, συνοψίζουμε με ερωτήσεις. Είμαι ικανοποιημένος, ναι ή όχι. Γιατί ναι, γιατί όχι. Τι θα με έκανε να νιώθω ικανοποιημένος. Τι θα ήθελα δηλαδή σήμερα να αρχίσω να κάνω για να αρχίσω να ικανοποιώ τον εαυτό μου, να τον αγαπάω σιγά σιγά. Τι με εμποδίζει και δεν το έχω κάνει μέχρι τώρα. Τι φοβάμαι, τι με σταματάει. Και εφόσον αποφασίσουμε και απαντήσουμε σε όλα αυτά πολύ ειλικρινά, εκεί έχουμε ένα προβληματάκι περισσότερο, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε βάζοντας καινούριους στόχους για τη νέα χρονιά και ή θα τους κατορθώσουμε μέσα στην επόμενη χρονιά, είτε θα ανεβαίνουμε σκαλοπάτι και θα ερχόμαστε πιο κοντά, έστω και στους πιο μακροχρόνιους στόχους μας. Και δεν ξεχνάμε ότι ακόμα και η γνώση που παίρνουμε μέσα από την αποτυχία είναι επιτυχία και αυτή από μόνη της. Εσύ τη δική σου ανασκόπηση την έχεις ολοκληρώσει. Συγγνώμη τώρα, κανονικά. Εσύ έπρεπε να με ρωτήσω. Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε, ναι, θα σου πω τώρα την αλήθεια. Ακόμα κάνω ταμείο. Αν και οφείλω να ομολογήσω ότι κάνω απογραφή ανατακτά χρονικά διαστήματα. Δεν περιμένω μία φορά το χρόνο. Και όπως μας το έχεις πει και σε άλλες εκπομπές. Ναι, και επειδή δεν μπορώ να μου πέφτουν πολλά στο τέλος του χρόνου, σου λέω, τα χωρίζω. Ακόμα όμως είμαι στο ταμείο. Πάρα πολύ ωραία. Έχω γίνει κουραστική να το λέω, αλλά πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ όλες οι εκπομπές που κάνουμε και όλα τα θέματα. Είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Πώς θα ήθελες να κλείσουμε αυτή την τελευταία εκπομπή του 2022? Ναι, και να μπούμε στο 23. Με ευχές. Εγώ το 22 το έχω αποχαιρετήσει ήδη, έχω φτάσει 23. οπότε, θα ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου, η καθεμία και ο καθένας από εσάς, στο 2023 να αναλάβετε δράση και να πραγματοποιήσετε όλες τις ευχές που θα ακούσετε αυτές τις γιορτινές μέρες, από τις πιο τυπικές μέχρι τις πιο εφάνταστες. Φίλοι μου, αγαπητοί αναγνώστες τηλεθεατές και αναγνώστες της εφημερίδας πόλης, γιατί μην ξεχνάμε ότι πλέον ανήκει η εφημερίδα πόλης εδώ στον Όμιλο των Εκδοτικών, θα έχετε την μεγάλη χαρά και ευκαιρία να διαβάσετε και ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το να γράφω, η αλήθεια είναι. Το ξέρω, φαίνεται αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Η εφημερίδα μας την ευκαιρία αυτή. Θα τυπωθεί 21 Δεκεμβρίου, θα κυκλοφορήσει την επόμενη, νομίζω 22. Θα βγει, 22-23 θα την βρείτε. Και φιλοξενούμε ένα καταπληκτικό άρθρο της. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έχεις δώσει και μπορώ και κάνω και τις εκπομπές και τα άρθρα, δηλαδή μου βγάζει ό,τι πιο δημιουργικό. Η Μικέλα Καϊκάρη πραγματικά είναι ένας σπάνιος άνθρωπος, με τιμά και με τη φιλία της εκτός από τη συνεργασία που έχουμε. Και αυτό είναι πολύ σπάνιο. Από μια ηλικία για μετά, δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις γιατί, δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον φίλους. Εγώ μιλάω πάντα για τον εαυτό μου, έτσι. Ναι, γιατί δεν έχουμε τόσες κοινές κοινό παρελθόν και επειδή έχουμε γίνει και πιο επιλεκτικοί και δεν ανεχόμαστε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια πολύ ωραία χημεία από την πρώτη μας συνάντηση. Από το τηλέφωνο κιόλας. Ναι, ναι. Και ήταν τόσο άμεση η συμπάθεια και σαν να την ξέρω χρόνια. Δηλαδή είναι ένα τόσο ανοιχτός άνθρωπος, σου βγάζει και την εμπιστοσύνη γιατί
δεν έχει κάπως να σε βλάψει. Εγώ είμαι αυτή που φαίνομαι, ναι, αυτό το ξέρω. Ακριβώς, ακριβώς. Και κάποιοι λατρεύουν να με μισούν, βέβαια. Γιατί ξέρεις, κάποιοι δεν τους αρέσει η αυθεντικότητα. Τους αρέσει η κολοτούμπα. Κοίταξε να δεις, στους αυθεντικούς ανθρώπους πολύ, πολύ τους ζηλεύουμε. Γιατί δεν μπορούμε να τους φτάσουμε. Δεν είναι θέμα αυτό, δεν το παίζω ότι κάποια είμαι, τίποτα δεν είμαι. Τους αυθεντικούς ανθρώπους σπάνια τους βρίσκεις, είναι σπάνιοι άνθρωποι και γι' αυτό σου λέω είστε δαχτυλοδεικτούμενοι, η αλήθεια. Εσύ ανήκεις σε αυτή την κατηγορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είμαστε οσφιοκάμπτες, δεν είμαστε κολοτούμπες, δεν είμαστε... Όχι. Γενικά δεν επιδιδόμαστε σε αυτά τα αθλήματα τα... που, θα γίνουν... που τείνουν να γίνουν και Ολυμπιακά, ειδικά στην Ελλάδα. Στην επόμενη Ολυμπιάδα. Λοιπόν, να μιλάς, έτσι. Να μιλάς, μικρή λατινική χαρακτήρα στα social media. 6932-804-864 το τηλέφωνο, Δημοκρατία 42 στη Ραφίνα, www.namilas.gr το site, TikTok να μιλάς και ευελπιστώ ότι μέσα στο 23 θα τις έχω φτιάξει και TikTok. Δεν είναι στόχος, ναι. Το γράφω ναι, 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 γράψω το στο ημερολόγιο σου και βρες και χρόνο για να τα κάνουμε αυτά, ναι. Εμείς φίλοι μου θα τα πούμε στις 7 η ώρα, θα κάνουμε και live μετάδοση. Θα γίνει ένας φιλανθρωπικός αγώνας με το κοινωνικό παντοπολείο Ραφίνας Πικερμίου μεταξύ των παλεμάχων της Τριγλίας Ραφίνας, των κατοίκων που ήρθαν εδώ και 100 χρόνια στην, και κατοίξαν τη Ραφίνα και την κάνανε αυτή που γνωρίζετε, που ξέρετε τώρα. Λοιπόν, θα αγωνιστούν μαζί με τους επίλεκτους του λιμενικού σώματος. Στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας, εμείς θα είμαστε εκεί, θα κάνουμε και live μετάδοση και, και πολλές φωτογραφίες. Εμείς όπως ξέρετε δεν σταματάμε ποτέ τη δουλειά. Όχι. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε, να χαιρετεί. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε και πάλι εδώ θα είμαστε. Εδώ δεν μας χάνετε. Με τίποτα. Και με όρεξη και πολύ. Ακόμα περισσότερα. Είσαι... Σε ευχαριστώ για όλα. Εγώ ευχαριστώ. Φίλοι μου, καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.